Σε λειτουργία βρίσκονται οι οκτώ κινητέ ομάδε υγεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσια Υγεία στην Κρήτη. Συνολικά αναμένονται 28. Λειτουργούν στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, στο πλαίσιο προγράμματο δειγματοληπτικού ελέγχου για την πρόληψη του νέου κορονοϊού. Οι τρει ομάδε προσφέρουν τι υπηρεσίε του στο νομό Ηρακλείου, οι τρει στο νομό Ρεθύμνου και από μία στου νομού Χανίων και Λασιθίου. Κάθε κινητή ομάδα υγεία είναι στελεχωμένη από ένα νοσηλευτή και έναν οδηγό υπό το συντονισμό επόπτη γιατρού σε συνεργασία με την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Η προκήρυξη είναι ανοιχτή, διενεργείται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Ε, όταν έχουμε υποψηφίου, προχωράμε ε, στο άνοιγμα των ομάδων. Ο προληπτικό και προσυμπτωματικό έλεγχο διενεργείται κυρίω σε ευπαθεί ομάδε, εργαζομένου και εξυπηρετούμενου κλειστών δομών καθώ και σε πιθανά κρούσματα κορονοϊού, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Επίση, σε περιπτώσει που κρίνεται αναγκαίο για λόγου διασφάλιση τη δημόσια υγεία, θα πραγματοποιούνται δειγματοληψίε και στην κοινότητα. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιείται από το Εργαστήριο Κλινική Ιολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη υπό την εποπτεία του καθηγητή Γιώργου Σουρβίνου. Θα πραγματοποιήσουμε αυτή την εβδομάδα μία συνάντηση στην υγειονομική περιφέρεια για να καθοριστούν οι κλειστέ δομέ όπου θα προχωρήσουμε στη δειγματοληψία. Οι κινητέ ομάδε έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε αριθμό 8 στην Κρήτη με σύνολο 28 που θα έχουμε σε πλήρη ανάπτυξη αυτών. Την Παρασκευή θα τεθεί το χρονοδιάγραμμα για τι επισκέψει των κινητών ομάδων από την επόμενη και όλα σε εβδομάδα για να μπορούν να παίρνουν δείγμα κυρίως σε εργαζόμενου, σε κλειστέ δομές αλλά και σε ευπαθείς ομάδες. ομάδε. Επομένω, θα έχουμε το πρόγραμμα των, αρχικά των οκτώ κινητών ομάδων στην Κρήτη και εν συνεχεία σε πλήρη ανάπτυξη αυτών όπου θα προχωρήσουμε σε μεγάλο αριθμό δείγματων για να προστατεύσουμε και να διασφαλίσουμε τις ευπαθείς ομάδες και τους ανθρώπου των κλειστών δομών. Η επιδημιολογική επιτήρηση τη νόσου, η αποφυγή διασπορά στην κοινότητα και η διασφάλιση τη δημόσια υγεία στην Κρήτη. Είμαστε σε ετοιμότητα να υποστηρίξουμε οτιδήποτε χρειάζονται οι φορεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία στο νησί μα.